Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Χρήστος Θόδης, στο Λουτράκι. Έχουμε τα 34ª θόδια σήμερα. Ο καιρός δεν είναι τόσο σύμμαχος, αλλά οι αγώνες γίνονται κανονικά. Υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή από αθλητικά σωματεία που έχουν έρθει για να συμμετέσχουν σε αυτή την ημερίδα. Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη. Έχουμε μια πενταετία τώρα που βάζουμε και υψηλότερους στόχους έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε αυτήν την διοργάνωση. Ευχόμαστε σε όλους τους φίλαθλους του κλασικού αθλητισμού και όχι μόνο να έρθουν να απολαύσουν τους αγώνες και τους αθλητές να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και να τερματίσουν την ημερίδα αυτή με υγεία. Είμαστε σε εξέλιξη των αγώνων, ακούτε και τις εκκινήσεις που δίνονται. Οι αγώνες θα συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα, 9 η ώρα περίπου. Θεωρούμε ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, έχουμε τέτοια δείγματα ότι θα ανοίξει λίγο ο καιρός, οπότε μπορείτε όποιοι θέλετε να παρακολουθήσετε και αυτούς τους αγώνες στην πορεία τους, στη διάρκεια τους. Να δώσουμε επίσης τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Αθλητικό Σύλλογο Ποσειδώνα Λουτρακίου που μαζί με το Δήμο διοργανώνουν αυτούς τους αγώνες και ιδιαίτερα στο τμήμα του κλασικού αθλητισμού. Με επαγγελματισμό και με πάρα πολύ καλή συνεργασία έχουμε καταφέρει αυτούς τους αγώνες να τους έχουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Έρχονται και αγώνες στο Κολύμβησης. Μάλιστα, ναι. Εκεί για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, του Δήμου μας, θα γίνουν αγώνες που είναι υπό την αιγίδα της Διεθνούς, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κολύμβησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Θα έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή αθλητών. Αφορά τις ημέρες στο τέλος του Ιουνίου, 23 με 25 Ιουνίου, όπου εκεί σε ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 17 ετών θα έχουμε μια μεγάλη, μπορώ να πω και πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της περιοχής συμμετοχή και θα είναι ένα σημαντικό test event έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου κολυμβητηρίου μας και να έχουμε πολύ καλούς αγώνες και να συνεχίσουμε με συνεργασία με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία από εδώ και στο εξής να φέρουμε μεγάλες και καλές διοργανώσεις.